Για παράδειγμα, είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε σε βάπτισμα εσείς. Προφανώς τα μυστήρια της Εκκλησίας, ο θόρυβος της Εκκλησίας δεν αναγνωρίζετε, δεν είναι. Να το πω διαφορετικά και επιτρέψτε μου. Εσείς δεν βαφτιστήκατε χριστιανός ορθόδοξος κάποτε? Ναι. Ό,τι υποστηρίζεται από την Αγία Γραφή, εμείς το αναγνωρίζουμε. Ό,τι έχει υιοθετηθεί εκτός Αγίας Γραφής, δεν είναι δυνατόν να το αναγνωρίζουμε. Και επίσης, αν αναφέρεται στην Αγία Γραφή κάτι ως μυστήριο, το αναγνωρίζουμε και εμείς ως μυστήριο, όπως για το Ιερό Μυστικό, ως το ποιος θα ήταν ο Χριστός που ήταν κάποτε. Αλλά αν δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή κάτι ως μυστήριο, γιατί να το ονομάσουμε εμείς μυστήριο? Εσείς βαφτιστήκατε χριστιανός ορθόδοξος? Όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και με βαφτίσανε. Συνεπώς, τα μυστήρια είναι πριν την ερώτηση, κύριε Ντούμπα. Θα μου επιτρέψετε για λίγο, κύριε Μάστορα. Έχω μαζί μου αυτό το βιβλίο. Είναι ο Σωτήρη είναι εκδότης. Είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Και σχολιάζει για τα μυστήρια, καθώς επίσης και μας αναφέρει πολύ όμορφες λεπτομέρειες που θα ήθελα οι τηλεθεατές μας να τα ακούσουν και να δώσουν λίγο προσοχή. Θα σας διαβάσω μία παράγραφο μόνο. Περιεχόμενο της Ιεράς Παραδόσεως. Η Ιερά Παράδοση περιέχει ό,τι διαλαμβάνει και διδάσκει η Αγία Γραφή. Αλλά και κάτι περισσότερο. Μερικά που όπως και παραπάνω είπαμε, δεν τα έχει η Αγία Γραφή. Να αναφέρουμε μερικά προς κατατόπισήν μας. Το να κτίζουμε τις εκκλησίες μας και να προσευχόμαστε κατά Ανατολάς δεν το λέγει η Γραφή. Είναι της Παραδόσεως. Ομοίως το να κάνουμε το σημείο του Σταυρού και είναι της Παραδόσεως. Η τέλεση του βαπτίσματος, όπως γίνεται η ευλογία του ύδατος, της Ιεράς Κολυμπήθρας, ο νηπίο βαπτισμός, η χρήση του βαπτιζομένου με έλαιον, η τρίτη κατάδυση εις το νερό της Κολυμπήθρας, η χρήση και σφράγιση του βαπτιθέντος με Άγιο Μύρο, της Παραδόσεως κι αυτά. Από την παράδοση επίσης είναι ο τρόπος κατά τον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία, όπως και οι διάφοροι λειτουργικοί τύποι, ευχέ, της Αγίας Αναφοράς και του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ο τρόπος της κοινωνίας των πιστών, ακόμη και η νεκρόσιμη ακολουθία, τα μνημόσυνα, τα μνημονευμένα ζώντων και τεθνεόντων και άλλα. Όλα είναι της Ιεράς Παράδοσης. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι της Ιεράς Παράδοσης. Όμως ο Χριστός τι είχε πει, κύριε Μάστορα? Τι είπε στους γραμματείς και στους Φαρισαίους? Αν διαβάσουμε στο, κατά το Ματθαίο Ευαγγέλιο στο 15 κεφάλαιο και εδάφια 8 και 9, θα δούμε ότι εκεί λέει: εσείς διδάσκετε, λέει, εντολές ανθρώπων. Έχετε αφαιρέσει τις εντολές του Θεού και διδάσκετε εντολές ανθρώπων ως δόγματα. Mm-hmm. Εντολές ανθρώπων ως αυθεντίες δηλαδή. Ως πράγματα τα οποία δεν μπορούσε κανένας να τα αμφισβητήσει. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα, εδώ και, όχι, όταν λέμε σήμερα, εννοούμε ότι από τον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους. Έπειτα ξεπίδησε, ξεπρόβαλε η αποστασία. Από την αποστασία, από τις μέρες της αποστασίας μέχρι τις ημέρες μας, βλέπουμε να υπάρχουν πράγματα τα οποία να είναι εκ των παραδόσεων, παραδόσεις των πατέρων. Πράγματα τα οποία διδάσκει η Αγία Γραφή. Πουθενά δεν θα βρείτε στην Αγία Γραφή να διδάσκεται νηπιοβαπτισμός, να διδάσκονται πράγματα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο ή που τελούν σήμερα οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Συνεπώς, η ερώτησή μου, αν αναγνωρίζετε τα μυστήρια της Εκκλησίας, έτσι, τα προαιτικά και υποχρεωτικά, όπως διδασκόμαστε στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ιεροσύνη, είναι περιττή? Η απάντηση είναι όχι. Δεν το λέει η Αγία Γραφή. Αν το λέει η Αγία Γραφή, το ασπαζόμαστε. Αν δεν το λέει η Αγία Γραφή, δεν το ασπαζόμαστε. Και φυσικά δεν κάνετε το σημείο του Σταυρού. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θέλει πολλή συζήτηση. Δεν το λέει αυτό η Αγία Γραφή όμως. Αναφέρει η Αγία Γραφή. Τις παραδόσεις είναι, είπε το βιβλίο αυτό. Δεν το λέει η Αγία Γραφή. Όχι. Άρα δεν κάνει το σημείο του Σταυρού.